μπορεί και να μην μπορώ να σας απαντήσω, mm-hmm. γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Οπότε πρέπει πρώτα να το κάνει σταθμό και μετά να το για κάνω εγώ. Λόγους. Από την άλλη, όμως, έχουμε μια αποδεσμευμένη από τον Αντένα Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία σχολίασε την αποχώρησή τη. Η οποία νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που σχολιάζει έτσι αριχτά την αποχώρησή τη. Σήμερα αλλιεύσαμε εμείς από το διαδίκτυο μια συνέντευξη που έδωσε στο Woman Now. Δεν θα σας πω τι είπε. Πάμε να δούμε. Βεβαίως. Δεν θα παρουσιάσω το Dancing with the Stars. Περάσαμε πολύ όμορφα, γίναμε μια καλή παρέα, αλλά φέτος εγώ δεν θα είμαι στην παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα, όμως ένας κύκλος κλείνει και όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα στη ζωή, ένας άλλος ανοίγει. Δεν δουλεύω από χόμπι. Ό,τι δουλειά και να κάνω θέλω να αμείβομαι, αλλά ο λόγος που δεν θα το παρουσιάσω δεν είναι αυτός. Ο λόγος είναι ότι η παράσταση στην οποία πρόκειται να συμμετάσχω στο Παλάς θα ανεβαίνει και τις Κυριακές. Στην ουσία επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και εμείς μέχρι σήμερα από το ρεπορτάζ, ότι ο λόγος που δεν θα είναι επειδή θα πρέπει να βρίσκεται στο θέατρο. Εδώ όμως έχω μία ερώτηση να κάνω. Και αν μπορεί κάποιος να μου την απαντήσει. Στο παρελθόν. Πάντα πέφτες, έκανε θέατρο. Ναι. Να ξέρεις η Ζέτα. Πάντα έκανε θέατρο. Το θυμάμαι, και πάντα υπήρχε μια χρυσή τομή με τον Γιάννη Λάτσιο. Συν του ότι και ο Αργύρης Αγγέλου θυμάμαι ότι τις Κυριακές είχε παράσταση. Και η Ντορέτα, Ντορέτα επίσης. Και άλλοι, εν πάση περιπτώσει, υποψήφοι χορευτές, mm-hmm. όχι παρουσιαστές. Είχαν υποχρεώσει την Κυριακή όμως που είχαν καταφέρει να τις δηλάρουν. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί μια χρυσή τομή έτσι ώστε το θέατρο να ξεκινάει νωρίτερα. Βέβαια η προετοιμασία θέλει πολύ χρόνο. Όχι, θα σου πω ότι η χρυσή τομή πήγε να βρεθεί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του θεάτρου είχαν συμφωνήσει στο να ξεκινάει νωρίτερα και να τελειώνει νωρίτερα η παράσταση. Ωστόσο, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Αντένα, η Ζέτα έπρεπε να είναι πολύ νωρίς στο στούντιο, τρεις ώρες νομίζω νωρίτερα. Να ετοιμαστεί, να βαφτεί, να κάνει τις πρόβες. Είναι αλήθεια γιατί γίνεται μια πρόβα γενική, στην οποία χρειάζεται η παρουσιάστρια. Και εκτός αυτού, μην ξεχνάτε ότι για να βγει αυτό το εκθαμβωτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε κάθε Κυριακή από τη Ζέτα, χρειάζεται και ώρες. Έτσι και για τα μαλλιά και για το make-up. Τα κάνει και νομίζω ένας άνθρωπος. Όχι, δύο το κάνανε. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλει λίγο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, και θα ήταν λιγάκι πιεσμένη.